Κύριε Γιώκα, με έναν τίτλο θα σας απαντήσω ξεκινώντας. Ουδεμία σχέση δεν έχει στάσει της πολιτείας και της κυβέρνησής μας με αυτό που περιγράψατε. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Και προστασία της περιοχής και διεκδίκηση του δημόσιου χαρακτήρα και κατοχύρωση της δασικής χρήσης και προφανώς δεν είναι απούσα. Και θεσμικά δεν είναι απούσα η πολιτεία. Όμως, κύριε Γιώκα, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτή η υπόθεση αποτελεί ένα τυπικό παράδειγμα του παραλόγου του νεοελληνικού κράτους, το οποίο επέτρεψε τον εγκλωβισμό και πολιτών, αλλά και των ίδιων των συμφερόντων του δημοσίου και του δάσους, γιατί πολύ απλά κάποιοι δεν φρόντισαν να υπάρχουν εργαλεία τα οποία να προστατεύσουν και τους πολίτες αλλά και το κράτος. Η δυσκολία και η περιπλοκότητα του προβλήματος που παρουσιάζεται οφείλεται σαφώς στο ότι η πολιτεία δεν έπραξε αυτά που ακόμα και το Σύνταγμα επιβάλλει τα τελευταία 40 χρόνια, αλλά και πρέπει να σας πω ότι δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα σε όλη την Ελλάδα που υπάρχουν τέτοια αδιέξοδα και τέτοια τεράστια προβλήματα. Και αυτό γιατί η ελληνική πολιτεία και τα κόμματα που κυβέρνησαν το ελληνικό κράτος, και κύρια αναφέρομαι μόνο στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, και να ξεκαθαρίζουμε, δεν επένδυσαν σε εργαλεία όπως είναι οι δασικοί χάρτες και το κτηματολόγιο, που θα ρύθμιζαν τις χρήσεις γης, θα κατοχύρωναν θέματα δικαιωμάτων και του δημοσίου και των πολιτών. Και αυτό το κάνανε για πάρα πολλές δεκαετίες. Η χώρα όμως, κύριε Γιώκα, έχει κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά. Και αυτά τα βήματα γίνανε μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Μνημονιακές, χρεοκοπίας, δανεισμού και ασφυξίας. Αλλά τα καταφέραμε, όχι μόνο να βγούμε τα μνημόνια. Καταφέραμε να ξεκινήσουμε την υπόθεση των δασικών χαρτών, η οποία για 40 χρόνια ήταν στα συρτάρια των πολιτικών ηγεσιών των Υπουργείων, πολύ απλά γιατί θέλανε να χτυπάνε στην πλάτη τον πολίτη, να του λέγανε θα σου λύσω το πρόβλημα κάποτε, και ας διεκδικούταν η έκταση στην οποία γεννήθηκαν τα παιδιά του, και ας αμφισβητούταν ο δημόσιος χαρακτήρας του δάσους. Όλα αυτά ήταν ψηλά γράμματα για την ελληνική πολιτεία μέχρι τώρα. Και πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά διελυνόταν σκόπιμα για να παραμένουν όλοι ευχαριστημένοι μέσα στα διέξοδα τα οποία συντηρούνταν. Πρέπει λοιπόν να σας κάνω μια αναφορά τυπική στην απάντησή μου, η οποία όμως, να το ξεκαθαρίσω, αφορά μόνο στον τομέα της αρμοδιότητας του Υπουργείου, μιας και εσείς απευθύνετε την ερώτηση και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, άρα μόνο που αφορά τη δασική νομοθεσία και τα δικαιώματα που αφορούν τη διαχείριση των δασικών εκτάσεων. Με αυτή την αρμοδιότητα με ρωτήσατε, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία και ενέργειες της πολιτείας σε αντίθεση με την περιγραφή που δώσατε ότι δεν έχουμε κάνει κάτι. Αν όμως έχετε οποιοδήποτε έγγραφο περαιτέρω από αυτά που θα πω τώρα, ευχαρίστω να το εξετάσουμε και να συνεχίσω στη δευτερολογία μου. Η έκταση λοιπόν η οποία περιγράφεται είναι δασική. Και είναι δασική και σε αυτό στηρίχθηκαν οι αποφάσεις των δικαστηρίων. Είναι μια δασική έκταση πράγματι στην περιοχή Αιγαίος Ανδρέας στη Νέα Μάκρη, για την οποία οι ιδιώτες άσκησαν μια αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου. Παρενέβη στην ιστορία αυτή και η Ιερά Μονή Πεντέλης. Μετά την άσκηση έφεση όμως από το ελληνικό δημόσιο, όπως είπατε, το 2006, η απόφαση αυτή απορρίφθηκε και η απόφαση του εφετείου έχει κατεστεί αμετάκλητη, γιατί η επίδικη έκταση αποτελούσε ανέκαθεν δασική έκταση, η οποία ανήκε και εξακολουθεί να ανήκει στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή με βάση την δασική νομοθεσία είναι δημόσιο. Για να μην υπάρχει παρανόηση, κύριε Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω πολύ γρήγορα, σας καταθέτω και είναι στη διάθεσή σας έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης, το οποίο αναφέρει ρητά με ημερομηνία 29/11/18. Ότι η έκταση αυτή διαχειρίζεται από την υπηρεσία ως δημόσια, προστατεύεται ως τέτοια και περιλαμβάνεται στη δήλωση κτηματολογίου που έχει κάνει η Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής και έχει υποβληθεί στον ΟΤΑΤ Νέα Μάκρης, είναι Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνα. Εκ τούτου λοιπόν προκύπτει ότι όχι απλά το δημόσιο έχει κατοχυρώσει το χαρακτήρα, αλλά υπάρχει, θα σου δώσω και μετά αν θέλετε, το αφήνω εδώ, αλλά υπάρχει, το έχω επισημάνει με ένα χρωματισμό, αλλά υπάρχει και δήλωση στο κτηματολόγιο σχετικά με την κατοχύρωση των δικαιωμάτων. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα. Αμφισβητείται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ο δημόσιος χαρακτήρας της έκτασης? Διότι αυτή τη στιγμή το δημόσιο έχει κάνει ενέργειες και έχει καταλήξει η συζήτηση αυτή και έχει τελεσυνδικήσει δικαστικώς ότι είναι αυτή τη στιγμή δημόσιος χαρακτήρας της έκτασης και κατοχυρωμένος και δικαστικά και με βάση ενέργειες των υπηρεσιών. Ποιος είναι ο λόγος και ο σκοπός της ερώτησης? Το ότι το δημόσιο δεν έχει κατοχυρώσει δικαιώματα που έχει και δικαστικά και ως προς τη δήλωση κτηματολογίου, ή οποιοδήποτε άλλο που αμφισβητεί το δημόσιο χαρακτήρα της έκτασης? Θα ήθελα να καταλάβω λίγο περισσότερο, αν θέλετε, το σκοπό της ερώτησής σας, διότι ως προς τα επίδικα, με θεσμικά έγγραφα αποδεικνύουν ότι όλα είναι αντίθετα.